Ιδιαίτερα συγκινητική αυτή τη στιγμή, διότι ελπίζω να μας παρακολουθούν όχι μόνο εδώ στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα, για να δουν ότι ξανά ανατέλει το πράσινο ήλιο του Πασόκ πάνω στην Ελλάδα. Είναι συγκίνηση μεγάλη και για μένα που έχω τόσους συνδέσμους, φίλους προσωπικές αλλά και οικογενειακές πια με την Κρήτη, και η παρουσία σας έχει ένα διπλό νόημα. Είναι η δίψα για την αλλαγή, για την αξιοπρέπεια, την ελπίδα, την προοπτική, αυτά που το ΠΑΣΟΚ είχε φέρει και θέλει ξανά να φέρει στη χώρα μας, αλλά είναι επίσης και μια ισχυρή έκφραση της βούλησης της γεια σας να συνεχίσουμε τους αγώνες αυτής της ιστορικής παράταξης για την ανασύνταξη, για την ισχυροποίηση, για τη δυναμική παρουσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η παράταξη, και είναι εδώ πολλοί αγωνιστές, τόσοι φίλοι που έχουμε δουλέψει μαζί, αλλά και πολλοί νέοι που τους οποίους τους καλωσορίζουμε, αυτή η δημοκρατική παράταξη πολεμήθηκε όσο καμία άλλη. Γιατί αυτή είναι η παράταξη μας που πάλεψε απέναντι σε δυνάμεις που ήθελαν την Ελλάδα και το λαό εξαρτημένο. Γιατί αυτή η παράταξη έδωσε αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση στον πολίτη, προστατεύοντας τον μη προνομιούχο με ένα κοινωνικό συμβόλαιο δικαιοσύνης. Γιατί αυτή η παράταξη δεν άφησε να αγνοείται ή να αφημώνεται η φωνή του πολίτη. Έδωσε δύναμη στον Έλληνα και στην Ελληνίδα με τη δημοκρατική αναγέννηση της χώρας. Γιατί αυτή η παράταξη αξιοποίησε πόρους, τους φόρους του ελληνικού λαού, διεκδίκησε ευρωπαϊκά κονδύλια και επένδυσε στην αναπτυξιακή προοπτική του ελληνισμού και όχι για τα ρουσφέτια των ολιγαρχών. Γιατί αυτή η παράταξη δεν φοβήθηκε να διατρανώσει την ελληνική φωνή δυνατά για το δικό μας δίκαιο, αλλά και για τις αξίες μας σε όλη την Ιφίλιο. Αλλάξαμε την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Στις πιο δύσκολες στιγμές της μεταπολίτευσης κρατήσαμε όρθια την Ελλάδα όταν βρέθηκε μπροστά στη χρεοκοπία λόγω της πολιτικής της δεξιάς. Αναλάβαμε ευθύνες που δεν ήσαν δικές μας, δεν υπολογίσαμε πολιτικό κόστος όταν οι άλλοι μας λιθοβολούσαν. Ως παράταξη μπορεί να το πληρώσαμε. Ως χώρο όμως πληρώσαμε ακόμα πιο ακριβά την αλαζονία, το καλλιεργημένο μένος, τις ψεύτικες υποσχέσεις, την έλλειψη εθνικής πατριωτικής συνείδησης των άλλων δύο παρατάξεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πληρώνουμε και σήμερα την έλλειψη οράματος, αλλά και την έλλειψη ενός σοβαρού πολιτικού προεκλογικού διαλόγου. Τσακωμός για το πάπλωμα, για το ποιος θα πάρει την εξουσία, ποια κόμματα θα κυβερνήσουν, αλλά όχι πώς θα αλλάξουμε την εξουσία, ποια πορεία της χώρας θα πάρουμε. Γιατί παραμένει για μας το δημοκρατικό διακύβευμα που έθεσε ο Ανδρέας, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, αλλά ο λαός στην εξουσία. Αυτή τη δημοκρατική αντίληψη έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που σήμερα όλοι θέλουν να τον καπηλεύονται. Αντιγράφουν τον Ανδρέα. Αντιγράφουν ακόμα και συνθήματα δικά μου, από την πράσινη ανάπτυξη μέχρι την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αντιγράφουν, αλλά δεν μαθαίνουν. Αλλά οι εξετάσεις είναι οι πράξεις. Και εμείς αποδείξαμε με θάρρος στην πράξη ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με κατεστημένα, με αντιλήψεις, με πρακτικές του παρελθόντος.